Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Οι εξελίξεις τρέχουν με ραγδαίους ρυθμούς και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στη Μέση Ανατολή, στην κρίση αυτή μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ που έχει ξεσπάσει, όλο αυτό είναι ένας παράγοντας που εκτός όλων των άλλων και της επικινδυνότητας που έχει δημιουργήσει, φέρνει και κάτι άλλο το οποίο αξίζει τον κόπο να το δει κανείς, φέρνει μια αναταραχή και να δούμε σε τι επίπεδο είναι αυτή η αναταραχή όσον αφορά τους ενεργειακούς πόρους, διότι ο Περσικός κόλπος γενικότερα και η περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως ξέρουμε, είναι ο χώρος εκείνος μέσα από τον οποίο κινούνται, πρώτα-πρώτα παράγονται, εξορίσσονται, αλλά και κινούνται από το κατά άλλους 20-25, ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς του πετρελαίου, μεταφοράς του πετρελαίου και των πετρελαιοειδών. Έχω τη δυνατότητα, την ευχαρίστηση, αλλά και την τιμή να σας παρουσιάσω και να συνομιλήσω με έναν από τους πιο αξιόλογος, θα έλεγα εγώ, ανθρώπους μέσα στο θέμα της ενέργειας στη Ρωσία. Είναι ο Βιτσισλάβ Μίσενκο, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου στη Ρωσία. Ένας από τους καλύτερους αναλυτές του είδους. Ένας άνθρωπος του οποίου τα άρθρα έχουν δημοσιευθεί στα μεγαλύτερα περιοδικά και στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Κύριε Μίσενκο, ευχαριστώ που είσαστε εδώ σήμερα σε αυτή την εκπομπή στον Ιδεοχώρο για ένα ακαθόδες θέμα όπως είναι αυτό του οποίου, πάνω στο οποίο δουλεύετε επί δεκαετίες και έχετε αφιερώσει πάρα πολύ μεγάλη φαιά, ουσία, γνώσεις αλλά και εμπειρία και γιατί όχι να το πούμε και αυτό το λέω προκαταρτικά, έχετε και επαφή με τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς πετρελαιοειδών και στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας καλωσορίζω και ξεκινάμε. Γεια σας Δημήτρη και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω την ευκαιρία τώρα να απευθυνθώ στο ελληνικό ακροατήριο που είναι πολύ σπάνια που το κάνω τώρα, αφού τώρα όλη η δραστηριότητά μου δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, αλλά με μεγάλη ευχαρίστηση και χάρη θα έχω αυτή τη ομιλία και θα προσπαθήσω να βοηθήσω στο ελληνικό ακροατήριο να καταλάβουν τι γίνεται και παγκοσμίως και μήπως να έχουμε και κάτι περιφερειακή ανάλυση πώς αυτά τα θέματα αφορούν την Ελλάδα και τους Έλληνες που ζουν σε αυτή την περιοχή και βεβαίως η Μέση Ανατολή τώρα είναι το βασικό, το κέντρο των ειδήσεων, ιδιαίτερα μετά από αυτή τη στρατιωτική επίθεση που έχει κάνει το Ιράν προηγουμένως και βεβαίως όλοι περιμένουν κάποιες εξελίξεις να συνεχίσουν και αυτό θα αφορά βεβαίως και την αγορά πετρελαίου. Μάλιστα. Αυτό το θέμα του πετρελαίου, των τιμών του πετρελαίου που εδώ που τα λέμε και εσύ το βλέπεις ως ειδικός ότι πριν ακόμα γίνει αυτή η πυραυλική επίθεση, απάντηση όπως λέω εγώ από το Ιράν προς το Ισραήλ, η τιμή του πετρελαίου είχε εκτιναχθεί στα $91-92, έτσι. Γιατί ακριβώς υπήρχαν όλες οι ενδείξεις ότι το Ιράν δεν μπορεί παρά να απαντήσει σε αυτή την επίθεση που δέχθηκε στην πρεσβεία του στη Δαμασκό. Τώρα, πώς βλέπουμε, ποιες είναι οι τάσεις που παίζουν μέσα στην αγορά πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Όταν μιλάμε για μια αγορά πετρελαίου, η οποία είναι, πρέπει να πω πρώτα απ' όλα, αυτή είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου και από την άποψη της αγοράς όπως είναι η υποδομής και από την άποψη των οικονομικών που εξυπηρετούν το πετρέλαιο σε διάφορα μέρη, να το πούμε ακόμα πιο λεπτομεριακώς. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε ας πούμε μια ανάλυση με δύο συστήματα. Το πρώτο είναι η φυσική αγορά πετρελαίου, η οποία βεβαίως αφορά και τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι, η περιοχή είναι μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου του κόσμου.
Και έχουμε ακόμα και χρηματιστήριο. Μιλάμε για τα χαρτιά, για τα derivatives, τα οποία βεβαίως φυσικά και ακούμε εμείς στα πρακτορείο ειδήσεων, στο ίντερνετ και σε πολλά άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας αναφέρουν τις τιμές μελλοντικές. Ενώ η φυσική αγορά πετρελαίου διαμορφώνεται και η τιμή λίγο διαφορετικώς. Θα το θίξω το θέμα αυτό μετά. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας προσκαλώ να κάνετε εγγραφή στο νέο μας κανάλι, την Ιδεοχώρα. Κάθε Δευτέρα το βράδυ θα έχουμε μία μικρή αναλυτική εκπομπή, σαν αυτές που ήδη παρακολουθούν πολλοί από εσάς, με όλα τα επίκαιρα θέματα και για πράγματα τα οποία σας λέμε, αλλά δεν τα βλέπετε πουθενά αλλού. Λοιπόν, και ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, βεβαίως, όπως είπα, η Μέση Ανατολή είναι η μεγαλύτερη περιοχή παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και όλα τα λογιστικά που έχουν από εκεί εξαρτιούνται βεβαίως από ένα μικρό στενό που λέγεται Ορμούζ και το οποίο έτσι, σε μεγάλο ποσοστό ελέγχεται από το Ιράν και από τις ενόπλες δυνάμεις και ναυτικό του Ιράν. Και τελευταία είδαμε εμείς κάποιες εξελίξεις πριν έγινε αυτή η επίθεση απάντηση, όπως είπες, ότι αφορά αυτό και ένα θηλιακή κατάσταση στην κόλπο και στα στενά, στο στενό αυτό. Και το Ιράν έχει δείξει ότι έχει δυνάμεις και έχει δυνατότητα να σταματήσει το λογιστικό αυτό το μαρσρούτο, όπως λέμε, και να επηρεάζει πολύ. Η διαδρομή, το διάπλο δηλαδή των τάνκες που κουβαλάνε, τα στενά του Ορμούζ είναι ο βασικός λαιμός, θα έλεγε κανείς. Άμα δούμε το χάρτη, βλέπουμε ότι το στενό του Ορμούζ ελέγχει βεβαίως και όλα τα πετρέλαια που εξάγονται από την Σαουδική Αραβία, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αραβικά Εμμυράτα, ναι. Και ακόμα από το Κατάρ και Κουβέι και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό μέρος. Γιατί μιλάω για αυτό? Αφού εάν βλέπουμε τώρα ότι θα γίνει καμιά απάντηση από το Ισραήλ, το οποίο θα γίνει βεβαίως, αφού δεν μπορεί να... Αν υπάρξει τώρα απάντηση. Απάντηση στην απάντηση δηλαδή. Αν υπάρξει. Απάντηση στην απάντηση, σωστά. Αυτό μας νοιάζει περισσότερο και αυτό μας ανησυχεί περισσότερο, όχι εμάς, αλλά τους επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν στην αγορά πετρελαίου και ιδιαίτερα στο χρηματιστήριο. Αφού ιδιαίτερα η απάντηση αυτή του Ισραήλ ενδιαφέρεται τώρα από πολλά άλλα μέλη, ας πούμε, αυτού του κλειστού κλαμπ που το λέω, και όλοι περιμένουν. Σήμερα το πρωί βεβαίως το premium που υπήρξε πριν την επίθεση απάντηση αυτή έχει πέσει λίγο, αφού όλοι περιμένανε κάποια πιο σοβαρή, ας πούμε, συνέπεια, ας πούμε. Και αυτό το Ισραήλ που ανακοίνωσε ότι θα κάνει κάποια βήματα, αλλά ο πρόεδρος της Αμερικής ζήτησε μερικές φορές να μην απαντάει και να μην μπαίνει μέσα σε αυτό το κύκλωμα αμέσως, εκνευρίζεται ακόμα ο κόσμος και οι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι πολύ, το βλέπουν με πολύ κακό μάτι, ας πούμε, και περιμένουν ότι μπορεί να απαντήσει Ισραήλ όχι για αυτά τα πυραυλικά και τα λοιπά συστήματα, αλλά να χτυπήσει πρώτα απ' όλα την υποδομή παραγωγής και εξόρυξης και εξαγωγής πετρελαίου και του Ιράν και της περιοχής όπως είναι. Τις παραγωγές, δηλαδή να χτυπήσει, μία από τις σοβαρές ενδείξεις είναι ότι θέλει να χτυπήσει τις, ας το πούμε έτσι, τις πηγές από όπου εξάγεται το ιρανικό πετρέλαιο, αλλά και γιατί όχι και στη Συρία μπορεί να το κάνει αυτό και σε άλλες χώρες γύρω-γύρω, οι οποίες είναι κοντά στις θέσεις και αντιλήψεις του Ιράν. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, ο πρόεδρος Biden, ο οποίος δεν έχει κανένα όφελος εν ώψη των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έτσι κι αλλιώς δεν πάει πάνω σε καβάλα, σε άλογο, δηλαδή θριαμβευτής, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα,
Είναι εκείνος ο οποίος τον προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι στηρίζουμε, όπως είπε, πάντα τα συμφέροντα του Ισραήλ, πριν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες να εμπλακούν σε ένα γενικότερο πόλεμο κατά του Ιράν. Και αυτό το λέει περισσότερο για προεκλογικούς λόγους, θα έλεγα εγώ, και ταυτόχρονα όμως και από την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να παίξουν το ρόλο αυτού του μεγάλου ηγεμόνα, όπως θα μπορούσαν να τον παίζανε και τον παίζανε πριν από μια δεκαετία, για παράδειγμα. Σωστά το βλέπω? Σωστά. Και ακόμα, όταν μιλάμε για την Αμερική, για την θέση της Αμερικής σε αυτή τη μεγάλη αγορά πετρελαίου, τώρα είναι διπλή. Έχει γίνει τελευταία 10 χρόνια η Αμερική μεγαλύτερος παραγωγός του πετρελαίου. Ό,τι και να πούνε, αλλά βγάζουν τώρα 13,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Έχει μπει στη πρώτη θέση η Αμερική, όπως είπα, προηγούμενα χρόνια. Μετά στη δεύτερη θέση είναι Σαουδική Αραβία, Σαουδική Αραβία, ναι. 10,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και η Ρωσία με περίπου 1,5-10 εκατομμύρια τα βαρέλια την ημέρα. Δηλαδή, τρεις μεγαλύτερες παραγωγές βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή, αν μιλάμε για την Αμερική, είναι και μεγαλύτερη αγορά για το πετρέλαιο, αφού εισάγει η Αμερική, παρά το γεγονός ότι παράγει τόσο πολλά, εισάγει λόγω της ποιότητας. Αυτό να μην μπλέκω τώρα με τις λεπτομέρειες και τα λοιπά. Ακριβώς. Η ποιότητα του πετρελαίου που παράγει η Αμερική δεν κάνει για τα αμερικάνικα δηληστήρια. Τους κάνει περισσότερο και ρωσικό πετρέλαιο και της Βενεζουέλας και το Ιράν. Δηλαδή αυτές οι τρεις χώρες παράγουν ειδική ποιότητα πετρελαίου, το οποίο έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Και γίνεται μια μίξη με το αμερικάνικο, όλο και πολλά άλλα πετρέλαια γίνονται μια μίξη, έτσι ώστε να βγει αυτό το οποίο είναι το αναγκαίο τελικά για να πάει για δημιουργία καυσίμων, έτσι, την επεξεργασία στα δηληστήρια. Σωστά. Και η αγορά πετρελαίου είναι πιο δύσκολη και περίπλοκη από αυτή την απλή άποψη ποιος παράγει πόσα και ποιος καταναλώνει. Δηλαδή η Αμερική εξαρτάται από την εισαγωγή πετρελαίου και από τις τιμές πετρελαίου, αφού αμέσως φαίνονται στα βενζινάζικα. Δηλαδή, όπως είπες, ένα λίτρο βενζίνη στην Αμερική είναι γκαλόνι, επηρεάζει αμέσως τις τσέπες ενός πολιτή και ιδιαίτερα προς τις εκλογές οι οποίες πλησιάζονται. Η αμερικάνικη ηγεσία και ιδιαίτερα ο πρόεδρος Biden δεν θέλουν να κάνουν κάποια βήματα τα οποία θα υποσκάψουν την κατάσταση στα καύσιμα, και η αγορά καυσίμων θα γίνει πολύ δύσκολη για τους πολιτές, και να μην πάνε να δώσουν τον ψήφο τους για τους δημοκράτες. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που κάνουν, θέλουν να υποστηρίξουν το Ισραήλ, αλλά δεν θέλουν η τιμή πετρελαίου να βγαίνει έξω από τα 100 δολάρια για ένα βαρέλι. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο για αυτούς να απαντήσουν μαζί με το Ισραήλ στο Ιράν και να μην αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου. Αφού άμα θα απαντήσουν, θα χτυπήσουν την υποδομή παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου, και αυτό το ακριβώς πετρέλαιο που είναι πολύ της ζήτησης στην αγορά μπορεί να βγει έξω και να σταματήσει να πηγαίνει στην αγορά, και θα κερδίζει από αυτή την κατάσταση, να σου πω έτσι, και αυτό είναι σοβαρή άποψη, η Ρωσία, αφού τέτοιας ποιότητας πετρελαίου μπορεί να δώσει στην αγορά μόνο η Ρωσία τώρα. Βιτσεσλάβ, με αυτό που μου λες τώρα καταλαβαίνω, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας εδώ στον ιδεοχώρο, ότι για τον γέρο Biden είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Από τη μια πλευρά σε καμία περίπτωση δεν θέλει αναταραχή, κυρίως πάνω στις τιμές της ενέργειας του πετρελαίου, και όχι μόνο του πετρελαίου, και του LNG, δηλαδή του υγροποιημένου αερίου, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ο πολυέμπειρος Βενιαμίν Νετανιάχου είναι εκείνος ο οποίος, φαίνεται αυτό, μπορεί όχι άμεσα αλλά έμεσα, ότι προσπαθεί να τον τραβήξει
σε μια κατεύθυνση, να έχει εμπλοκή σε μια παραπέρα κλιμάκωση της κατάστασης με το Ιράν. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τις πρώτες αντιδράσεις μετά τα πυραυλικά χτυπήματα. Καλά το πιάνω αυτό το θέμα? Βεβαίως. Αν μιλάμε για ηγεσία του Ισραήλ, βεβαίως καμία σχέση δεν έχουν κατευθείαν θέση με την αγορά πετρελαίου, αλλά έχουν σχέση με να προχωρήσουν με την στρατιωτική επιχείρηση που έχουν για να σωθεί βεβαίως η ηγεσία τους και να σωθεί το Ισραήλ. Μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα, ας πούμε, φέτος, και τα οποία και πέρυσι ξεκίνησαν με αυτή τη σύραξη μεταξύ Παλαιστίνας και στην Γάζα ιδιαίτερα. Και βεβαίως αυτό έχει μεγάλη επιρροή σε όλη την περιοχή. Να μην ξεχνάμε ότι Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία είναι περικυκλωμένη από μουσουλμανικά κράτη, ισλαμικά κράτη. Ναι. Και είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια κατοίκοι στην περιοχή και πάνω από 10 εκατομμύρια πληθυσμός του Ισραήλ. Δηλαδή είναι δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτό. Βεβαίως χρειάζονται μια υποστήριξη από την Αμερική και βασίζονται σαν κράτος και και πολιτική τους στην υποστήριξη Αμερικής και στρατιωτική υποστήριξη. Αλλά όπως είπαμε, η ηγεσία του Biden και ο Biden προσωπικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τι σκέπτεται αυτός, αφού έχει πρόβλημα νομίζω με σκέψεις και τα λοιπά. Αλλά βεβαίως το deep state που λέμε, βεβαίως καταλαβαίνει πολύ καλά ότι να μπαίνουν μέσα τώρα σε τέτοιου είδους πόλεμο θα κάνουν καταστροφή τώρα και για τις εκλογές και για την οικονομία της Αμερικής. Ιδιαίτερα μιλάμε για την αγορά καυσίμων και για την ενέργεια, αφού θα πληρώσουν διπλή τιμή. Βεβαίως θα κερδίσει από την άλλη πλευρά, όπως είπα, θα κερδίσει μεγαλύτερες παραγωγές πετρελαίου η Ρωσία. Εάν μιλάμε για Σαουδική Αραβία, σαν μεγάλη χώρα στα πετρέλαια, όπως είπα, μπορούν να βρεθούν σε πολύ δύσκολη κατάσταση όταν θα διαλύεται η υποδομή και στο Ιράν και στην περιοχή. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες εξάγουν πετρέλαιο μέσω της θάλασσας και χρειάζονται πολύ και δεξαμενόπλαια και τα λιμάνια και όλα αυτά να λειτουργούν τακτικά. Άμα θα έχουν... Και να λειτουργούν και κανονικά ταυτόχρονα, έτσι, και όχι διακοπές και τέτοια. Όπως ήμασταν ακριβώς 4 χρόνια πριν στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, όταν η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μην προχωρήσει με το OPEC Plus με τη Ρωσία και ανακοίνωσε μια ανεξάρτητη πολιτική να κάνει κάτι ζημία στη Ρωσία, δηλαδή να δείξει ότι είναι πιο δυνατή στην αγορά πετρελαίου, έχασε πολύ. Και μετά από ένα μήνα έπρεπε να γυρίσει στο τραπέζι, να καθίσει και να επανεννοώσει τη συμφωνία να γίνει OPEC Plus, που λέγαμε τότε. Ήταν τότε που είχαν πέσει οι τιμές πάρα πολύ χαμηλά και που και τιμές η Σαουδική Αραβία και το περισσότερο είναι το freight. Μιλάμε για τιμή μεταφοράς μέσω της θάλασσας, αυξήθηκε πολύ λόγω της κορονοβάρους και τα λοιπά, πανδημίας και όπως είπαμε. Αλλά ναι, είπα ότι είναι σε αυτό το μέρος, την μεταφορά πετρελαίου μέσω της θάλασσας, αυτά τα κράτη είναι πολύ μεγάλη αδυνατία τους. Δηλαδή δεν μπορούν να συνεχίσουν το ίδιο business όταν θα γίνει μεγάλος πόλεμος μέσα στην περιοχή. Είναι ευάλωτα, είναι καθαρά ευάλωτα και γι' αυτό ακριβώς δεν θέλουν ένα τέτοιο πόλεμο. Πες μου τώρα κάτι, είπες το OPEC Plus, το OPEC Plus όπως λέμε, συν. Δηλαδή είναι οι χώρες του OPEC, οι παραγωγές χώρες πετρελαίου και το Plus, το συν, είναι η Ρωσία. Είναι ένα σχήμα το οποίο πριν από 7-8 χρόνια που ξεκίνησε δεν δώσανε και πολύ σημασία και μάλιστα ηρωνικά και λίγο απαξιωτικά το βλέπανε στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση τώρα, γιατί βλέπουμε από τη μια πλευρά, όπως λες και εσύ, τη Σαουδική Αραβία και από την άλλη πλευρά τη Μόσχα, τη Ρωσία, να είναι οι δύο σημαντικότεροι παίκτες πάνω σε αυτό το... σε αυτή την, πώς να την πούμε εκεί πέρα, κοινοπραξία OPEC Plus και ουσιαστικά από αυτούς και όχι
από το Λονδίνο και από την Ουάσιγκτον να εξαρτάται ακόμα και αυτό ακριβώς που λέμε, η ρύθμιση των τιμών πετρελαίου, να μην υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα, απότομη αύξηση ή απότομη πτώση όπως είχαμε το 2021. Ναι, σωστά. Όταν είπα στην αρχή ότι υπάρχουν δύο μέρη, ας πούμε, που πρέπει να κοιτάξουμε, χρηματιστήριο και φυσική αγορά πετρελαίου, άμα μιλάμε για χρηματιστήρια και για τις τιμές που βγάζουν εκεί, βεβαίως κυριαρχεί εκεί δυτικό κομμάτι. Δηλαδή αυτά τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια πετρελαίου βρίσκονται και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Αλλά όταν μιλάμε για φυσική αγορά πετρελαίου, δηλαδή material, αυτό βεβαίως OPEC Plus. Και έχουμε δύο στοιχεία. Έχουμε τα σημειωδή στοιχεία, τα οποία είναι ζήτηση και προσφορά. Πάντοτε υπάρχει και επηρεάζει το επίπεδο τιμών. Και υπάρχουν και γεωπολιτικά. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα πράγματα που μιλάμε τώρα για την στρατιωτική σύραξη κτλ. Και στην περιοχή. Δηλαδή αν μιλάμε για σημειωδή, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία 8 χρόνια πριν, το 2016, συμφώνησαν μαζί με το άλλο βεβαίως περιβάλλον, με το ΟΠΕΚ και άλλες χώρες που μπήκαν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα που λέω, και συμφώνησαν να κρατάνε το μάτι τους για την προσφορά. Και την κρατάνε την προσφορά μέχρι τώρα πολύ σφιχτή. Δηλαδή μειώνουν την παραγωγή και παρακολουθούν για να μην γίνει, ας πούμε, να μην πέσουν τιμές με κάποιες εξελίξεις κτλ. Και τώρα προχωράνε και έχουν επιτυχίες αυτό. Και συνεχίζει αυτή η πλατφόρμα και νομίζω έχει δείξει ότι είναι πολύ σοβαρή. Και πρώτα απ' όλα, αυτό που έκανε εντύπωση σε μένα, έχουν την πειθαρχία. Δηλαδή τόσα πολλά κράτη με τόσες πολλές διάφορες, με διάφορα συμφέροντα κτλ. Διακρατάνε την συμφωνία αυτή και από καιρό σε καιρό κάθονται και συζητάνε, ας πούμε, τα πλάνα τους και προχωράνε. Δηλαδή από την φυσική αγορά πετρελαίου, ο OPEC Plus κυριαρχεί. Δηλαδή έχει το πρώτο μάτι τους. Βιτσεσλάβ, εδώ να πω και να θυμίσω, γιατί είχα μια εμπειρία όταν η κυβέρνηση στην Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και είχα τη δυνατότητα να έχω και άμεση επαφή και πήρα μέρος σε αρκετές συνομιλίες με τους τότε υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης, με ορισμένους από τους κορυφαίους ανθρώπους του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας. Ο ένας από αυτούς ήταν τότε ο υπουργός, τώρα είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Αλεξάνδρ Νόβακ, ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα προσωπικά με είχε εντυπωσιάσει με το βάθος των γνώσεων, την καθαρότητα σκέψης, αλλά και την επιμονή, γιατί ήταν εκείνα τα χρόνια που είπες και εσύ, από το 16 και μετά, 17-18, και την επιμονή πάνω στα θέματα της συνεργασίας και της ενίσχυσης αυτής της κοινοπραξίας που λέμε OPEC Plus. Και νομίζω, επειδή ξέρω ότι συνεργάζεσαι μαζί του και αυτό το διάστημα τώρα που, και ήθελα να το θίξουμε και αυτό τώρα, που η Ρωσία έχει την προεδρία μέσα στο BRICS, μέσα στις χώρες του BRICS, και που εσύ βρίσκεσαι εκεί πέρα ένας από τους κορυφαίους αναλυτές γύρω από τα θέματα της ενέργειας. Εκτιμώ ότι ο Αλεξάνδρ Νόβακ είναι ένας από τους πιο έμπειρους, δυνατούς και πάρα πολύ καλός διαπραγματευτής με τόσους ανθρώπους, τόσα στελέχη του αραβικού κόσμου, από Βενεζουέλα ακόμα, από Αφρική, από άλλες χώρες, και όμως η Ρωσία φαίνεται ότι πείθει ότι αυτή η μορφή συνεργασίας πάνω στον τομέα του λεγόμενου μαύρου χρυσού και η χρήση αυτής της φυσικής τιμής, όπως τη λες και εσύ, της φυσικής τιμής και όχι της χρηματιστηριακής, η οποία δημιουργείται μετά με τα λεγόμενα χαρτιά, γιατί εκεί παίζουν περισσότερο οι χώρες της Δύσης, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, ας πούμε, έχει φέρει πραγματικά μία ανατροπή σε δεδομένα της προηγούμενης 20ετίας. Σωστά το βλέπω αυτό το θέμα σε αυτό το τομέα? Φαίνεται ότι ο παγκόσμιος ηγεμόνας
έχει αρχίσει, αν, να μου πεις εδώ αν το βλέπω σωστά, ότι χάνει κυρίως πάνω σε αυτό το βασικό τομέα που είναι ο ενεργειακός, ο πετρελαϊκός, και ότι εδώ το πάνω χέρι παίρνουν άλλες δυνάμεις και όχι οπωσδήποτε στη θέση του παλιού ηγεμόνα κάποιες καινούργιες ηγεμόνες όπως κάποιοι θέλουν να κατηγορήσουν τη Ρωσία, αλλά ένα σύνολο, μια κοινοπραξία χωρών που ο καθένας έχει το δικό του ισότιμο λόγο εκεί μέσα. Πώς το βλέπεις? Ναι, σωστά. Σωστά. Και ναι, βεβαίως να πω ότι κάποιοι εκπρόσωποι και της ρωσικής κυβέρνησης τωρινής είναι ακόμα, ήταν και 8 χρόνια πριν, και ο κύριος Νόβακ ήταν ένας από τους ιδρυτές, να το πω, της συνεργασίας μέσα στα ΟΠΕΚ Plus. Είναι και ένας διανοούμενος άνθρωπος, αυτό λέω. Ναι, και είναι πολλοί τέτοιοι που συνεχίζουν με επιμονή, με πολύ καλό μάτι, ας πούμε, προς τα άλλα μέλη, καταλαβαίνοντας και κάτι ειδικές συνθήκες και μέσα στη Μέση Ανατολή. Τις ιδιομορφίες που έχει ο κάθε ηγέτης, έτσι, τις ιδιομορφίες που έχει ο κάθε ηγέτης και κάθε χώρα. Αφού έχουμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε ότι στη Μέση Ανατολή κυριαρχεί, ας πούμε, ακόμα και βασιλείες. Ναι, έχουν μόναρχες, έχουν εκεί κάποια πολύ ειδική κατάσταση, ας πούμε, μέσα στο πολιτικό τομέα. Και με αυτά τα 10 χρόνια, 8 χρόνια, έχει αλλάξει πολύ και ο ρόλος της Ρωσίας μέσα στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ καλά ισορροπημένο, να το πω. Ναι. Εντάξει, να μην ξεχνάμε τώρα ότι η Ρωσία μπήκε και στη Συρία, ας πούμε, το 2015 και τακτοποίησε όλα τα πράγματα πολύ γρήγορα, τα οποία έχει να κάνει με ISIS και τα λοιπά. Λοιπόν, με πρόσκληση της Συριακής κυβέρνησης, να το λέμε, διότι στα ελληνικά μπορεί να ακουστεί αυτό ότι έκανε εισβολή στη Συρία, έτσι, με πρόσκληση της Συριακής κυβέρνησης και προσωπικά του Προέδρου Άσαντ. Με ζήτημα και κανονική, νομική και τα λοιπά. Όχι, λέω αυτό ότι ο ρόλος της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή είναι πολύ σημαντικός. Και μπαίνοντας τώρα στα θέματα αυτά για τιμή πετρελαίου και τι θα γίνει και τα λοιπά, να πω ότι τώρα νομίζω κυριαρχεί η φυσική αγορά. Άμα μιλάμε για χρηματιστήρια, εκεί κυριαρχεί, όπως είπαμε, πετροδολάριο. Ναι. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί σύντομα και μέσα στις χώρες, όπως είπες, BRICS, να το πω BRICS Plus, BRICS Syn, αφού φέτος από το Γενάρη μέσα στις 5 χώρες που ήταν οργάνωση για 5 χώρες, που ήταν Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. Τώρα μπήκαν ακόμα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπήκε και Ιράν, μπήκε η Αιθιοπία, η Αίγυπτος και τώρα μπαίνει και η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, από την άποψη αυτή, η πλατφόρμα BRICS Plus μου φαίνεται πάρα πολύ καλή για να συνεχίσει τώρα μια καινούργια εξέλιξη με αγορά πετρελαίου και να αποφύγουν τώρα από λεγόμενα πετροδολάριο στα αυτά τα χρηματιστήρια που αναφέρομαι και να φτιάξουν κάτι καινούργιο. Μιλάμε για μια καινούργια οικονομία στον κόσμο μετά από όλες τις εξελίξεις που ελπίζω θα τελειώσουν σε μερικά χρόνια. Μάλιστα, τεκτονικές αλλαγές βλέπουμε να γίνονται. Πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή θα ήθελα μία δική σου προσέγγιση, γιατί ξέρω ότι γνωρίζεις το εφοπλιστικό κεφάλαιο στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε οι Έλληνες εφοπλιστές, να μην πω την έκφραση η οποία επίσης είναι ελληνική, οι Έλληνες ολιγάρχες. Σε ποια κατάσταση μπορούν να βρίσκονται αυτή τη στιγμή και πόσο μπορούν να επηρεάσουν μια κυβέρνηση σαν την ελληνική, η οποία τα έχει δώσει όλα στην άλλη πλευρά της ιστορίας, στην αμερικάνικη, η οποία είναι και η φθήνουσα εδώ που τα λέμε πλευρά. Σωστά. Νομίζω όταν μιλάμε για το ρόλο του ελληνικού στόλου είναι σημαντικό και συνεχίζει να είναι σημαντικό. Ξεκίνησε ακόμα με το Ανάση και συνεχίζει να είναι πολύ σημαντικό στο θέμα μεταφοράς πετρελαίου. Και τώρα με αυτό το... Με αυτή την κατάσταση που μιλάμε υπάρχει απόσπασμα, δηλαδή μπήκε τώρα κάτι καινούργιο στην παγκόσμια αγορά που λέμε με τις κυρώσεις που βάζουν
в Άζια, Δύση, στη Ρωσία και στο Ιράν κτλ. Έχει διαμορφωθεί, όπως είπα, και διαμορφώνεται στην διάρκεια καινούργια αγορά. Και νομίζω θα κυριαρχεί φυσική αγορά πετρελαίου και όχι χρηματιστήριο με πετροδολάριο. Δηλαδή και για Έλληνες εφοπλιστές νομίζω το κυριότερο πράγμα είναι ότι δεν μεταφέρουν δολάριο, μεταφέρουν πετρέλαιο. Και πρέπει να είναι μαζί με αυτούς που παράγουν και εξάγουν και μεταφέρουν φυσικό πετρέλαιο και όχι να είναι μαζί με τα χρηματιστήρια και όλες αυτές τις σπικουλιάτσες που λέμε και που κυριαρχούν ακόμα στην παγκόσμια αγορά, αφού πάνω από 10% όλου του τζίρου στα χρηματιστήρια είναι ακριβώς φυσική αγορά πετρελαίου. Και τα 90% είναι σπικουλιάτσες. Είναι αυτά τα brokers που κάνουν σπίκουλα, ναι. Βεβαίως, ναι. Δηλαδή, νομίζω για αυτούς που μεταφέρουν φυσικό πετρέλαιο, το βασικό είναι να μένουν και να συνεχίζουν να είναι μαζί με αυτούς που παράγουν και εξάγουν και αγοράζουν πετρελαίο. Και όχι με αυτό το κομμάτι το οποίο είναι μόνο πετροδολάριο. Βλέπουμε ότι λόγω των κυρώσεων η Ρωσία αναγκάστηκε, δεν είχε καμία πρόθεση, αλλά αναγκάστηκε και έχει δημιουργήσει ένα δικό της τεράστιο στόλο, ο οποίος καθημερινά αυξάνεται. Στόλο εννοώ από τάνκερς. Ναι, σωστά, σωστά, έχει γίνει. Τώρα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για αυτό το πράγμα, αλλά λένε ότι έχει πάνω από 100 δεξαμενόπλαια, τα οποία μεταφέρουν τώρα όλο το ρωσικό πετρελαίο και δεν τους, δηλαδή αυτό το κάνουν ανεξάρτητα μαζί με τις άλλες χώρες που αγοράζουν, όπως είναι η μεγαλύτερη χώρα τώρα καταναλωτής ρωσικού πετρελαίου είναι η Ινδία. Και βεβαίως στη δεύτερη θέση είναι η Κίνα. Δηλαδή αυτά τα δύο μέγα κράτη, όπως είπα, είναι οι πρώτοι καταναλωτές ρωσικού πετρελαίου και χρησιμοποιούν όλα αυτά τα δεξαμενόπλαια για μεταφορά και δεν έχουν να κάνουν με αυτά τα προηγούμενα σχήματα και προηγούμενες σχέσεις. Μιλήσαμε, κάναμε μια εκπομπή μισή ώρα και δεν ακούστηκε ούτε από μένα, ούτε από σένα ως ειδικό, ούτε μία φορά η λέξη Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τυχαίο. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτά τα πράγματα που μιλάμε θα έχει πιο δύσκολη κατάσταση αφού θα πάσχει ό,τι και να γίνει τώρα στη Μέση Ανατολή, αυτό θα έχει κάτι εξελίξεις αρνητικές στην οικονομία των Ηνωμένων Χωρών της Ευρώπης. Αυτό νομίζω σύντομα που μπορούμε να πούμε, δυστυχώς, αλλά αυτό είναι γεγονός. Ο ηγεμόνας σιγά σιγά έχει γονατίσει ανήμπορος, αγκομαχεί και κατεβαίνει προς τα κάτω, προσπαθεί ο ηγεμόνας να πείσει τον Νετανιάχου και τον κάθε Νετανιάχου να σταματήσει οποιασδήποτε ενέργειες παραπέρα όξυνσης της κατάστασης. Γιατί το κάνει αυτό ο ηγεμόνας? Γιατί ακριβώς αγκομαχεί, δεν έχει δυνάμεις. Ο ηγεμόνας όμως, το μόνο που σκέφτεται αυτή την περίοδο είναι να κάνει τις εκλογές, να τις ξανακερδίσει ο ίδιος και όχι κάποιος άλλος στην χώρα της φεδράς ηγεμονίας. Αλλά όμως βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι δείγματα ότι η παγκόσμια κατάσταση βαίνει προς άλλες ατραπούς και εδώ κάποιοι συνεχίζουν να χτενίζονται νομίζοντας ότι βρίσκονται σε αυτό το λεγόμενο σύσσωμο δυτικό κόσμο ή σε κάποια συνεδρίαση και σύνοδο που θα κάνει το G7, οι 7 μεγαλύτερες που δεν είναι πλέον μεγαλύτερες στον κόσμο. Ξεπερασμένα σχήματα και ξεπερασμένα υλικά δεν χρειάζονται για το μέλλον της ανθρωπότητας, η οποία, όπως είπα, τραβάει σε άλλες ατραπούς. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο. Κάνω την ίδια έκκληση, παρακολουθήστε μας, δέστε από κοντά, θέλουμε τα σχόλιά σας, θέλουμε την εγγραφή νέων και νέων και νέων μελών στον ιδεοχώρο για να σας δίνουμε πάντα αυτά τα οποία άλλοι δεν σας λένε.
Γεια σας.